μέρος της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας, καλωσορίζω τους εκπροσώπους του τύπου, του ραδιοφώνου και των μέσων ηλεκτρονικής και έντυπης πληροφόρησης της πόλης μας. Έχω την τιμή σήμερα και τη χαρά να σας παρουσιάσω τους συντρόφους που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον τόπο μας. Είναι κατά σειρά ο Κώστας Σουμπάρκας από τη Φιλιππιάδη, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απόφυτος ΤΕΗ Γεωπονίας και δημοσιογράφος, ο Σπύρος ο Βελέτζας, ο Φθαλμίαδος, πρώην υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας. Ο Βαγγέλης ο Τζάκος, από το Καναλάκι, αγρότης και κτηνοτρόφος. Και η Δήμητρα Καστάνη, φυσικοθεραπεύτρια και πρώην υποψήφια βουλευτή να του ΣΥΡΙΖΑ, στα Γιάννη. Είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα στο 2015. Μέσα σε μια πρωτοφανή συγκυρία για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρώπη. Μια συγκυρία κατά την οποία η πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, μετά από μια μεγάλη νίκη στις εκλογές του Γενάρη του 2015 και ένα συντριπτικό όχι στη συμφωνία στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, έπεσε από αριστερούς βουλευτές. Η επόμενη συμφωνία που αναγκάστηκε να υπογράψει η κυβέρνηση μετά από έναν άνευ προηγουμένο εκβιασμό αποτυπώνει το συσχετισμό των δυνάμεων που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, από τον οποίο δεν μπορέσαμε να απολαύσουμε γιατί ήταν η ίδια η πραγματικότητα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση προχώρησε στην πιο τίμια και δημοκρατική ενέργεια σε νέες εκλογές για να ζητήσει από τον ελληνικό λαό να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει όσα έπραξε κατά τη σκληρή επτάμινη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Παρά τις αναχωρήσεις στελεχών και τη δημιουργία νέου κόμματος από τους βουλευτές που καταψήφισαν την κυβέρνηση, η κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη μας όχι μόνο παράμεινε αλόβητη, αλλά και διευρύνεται καθημερινά με νέους και παλιούς συντρόφους και φίλους που όλοι μαζί θα δώσουν τη μεγάλη μάχη για την ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το ΣΥΡΙΖΑ. Απόρριξη η μεγάλη συγκέντρωση της περασμένης Τετάρτης. Αλλά και η κοινωνία της Πρέβεζας, οι ψηφοφόροι μας, θα σταθούν στο πλευρό μας και θα φέρουν ξανά πρώτη δύναμη το κόμμα στον νομό με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Για να ξεπερδέψουμε με το παλιό, για να κερδίσουμε το αύριο. Το ψηφοδέλτιό μας είναι εγγύηση για την επιτυχία. Αυτά σαν εισαγωγή, θα δώσω το λόγο στους υποψήφιους βουλευτές να σας απευθύνουν δύο λόγια, τρία λόγια, πέντε λόγια, όσο θέλει ο καθένας. Και από εκεί και πέρα είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Το λόγο έχει ο Κώστας Ζωμπάνης. Να σας καλησπερίσω όλους και όλες και εγώ με τη σειρά μου στην σημερινή παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό της Πρέβεζας. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο νομό μας να αναδείξει. Αποτελείται από ανθρώπους, νομίζω, οι οποίοι έχουν αποδείξει με την παρουσία τους και με τους αγώνες τους μέσα στην τοπική κοινωνία και στον εργασιακό τους χώρο, ότι είναι άνθρωποι δυναμικοί, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την πραγματικότητα, γνωρίζουν τις δυσκολίες των στιγμών, παρόλα αυτά στέκονται στο πλάι του ΣΥΡΙΖΑ, δίνουν όλες τους τις δυνάμεις, έτσι ώστε το εκλογικό αποτέλεσμα στις 20 Σεπτέμβρη να είναι νικηφόρο για τον ΣΥΡΙΖΑ και να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις εκλογές που έρχονται. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι μπορεί να είναι κοινότυπο αυτό που θα πω, αλλά οι εκλογές στις 20 Σεπτέμβρη είναι πιο καθοριστικές εκλογές, εκλογική αναμέτρηση που θα γίνουν τα τελευταία χρόνια της χώρας μας. Και αυτό γιατί πλέον δεν έχουμε να υπερασπιστούμε, δεν έχουμε να ψηφίσουμε για μια κυβέρνηση η οποία θα φέρει μια συμφωνία για την χώρα,
αλλά μια κυβέρνηση η οποία έχει να διαχειριστεί μια συγκεκριμένη συμφωνία η οποία έχει ήδη επιτευχθεί, έχει ήδη υπογραφεί και η οποία δίνει μια διέξοδο κατά την άποψή μας στην οικονομική κατάσταση και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 6 χρόνια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στις εκλογές του Ιανουαρίου, πριν 7-8 μήνες, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτη δύναμη και κατάφερε να γίνει κυβέρνηση για να κάνει πρώτη φορά στη χώρα μας να γίνει πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση. Σε αυτό το 7μηνο γίνανε πολλά. Γίνανε και λάθη, γίνανε και σωστά. Εμείς δεν θέλουμε να οριοποιήσουμε καθόλου αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα 7μηνο το οποίο όλοι βεβαιώνουν ότι ο Πρωθυπουργός διαπραγματεύτηκε σκληρά για την χώρα και διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία η οποία θα ήταν επωφελής και για τις δύο πλευρές. Μια συμφωνία η οποία θα έδινε κατευθύνσεις ανάπτυξης και θα βοηθούσε στο να βγει η χώρα από το τέρμα της κρίσης. Η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να υλοποιήσει αρκετά πράγματα, ορισμένα πράγματα, από το λεγόμενο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως δεν καταφέραμε σε 7 μήνες να φέρουμε εις πέρας και να υλοποιήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα. Ήταν ένα πρόγραμμα τετραετίας και το λέγαμε εξ αρχής αυτό. Παρ' όλα αυτά ήρθαν νομοσχέδια και ψηφιστήκαν νομοσχέδια τα οποία είχαν κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνική κατεύθυνση. Μπορώ να θυμίσω το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, όπου ανακούφισε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, τους επαγγελματίες, χιλιάδες επιχειρήσεις. Το 5ευρώ, την κατάργηση του 5ευρώ για το εισιτήριο στα νοσοκομεία, το χαράτσι το οποίο είχαν επιβάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σπάσαμε το λουκείο της ΕΡΤ, ρίξαμε λευκό στο μαύρο που είχε ρίξει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ανοίξαμε το μέτωπο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυτό αναφέρεται μέσα στη συμφωνία. Δεν αποδεχθήκαμε και καταφέραμε να μην υλοποιήσουμε μαζικές απολύσεις στο δημόσιο και καταφέραμε μέσα από τη συμφωνία και μέσα από τη σκληρή διαπραγμάτευση να μην μειώσουμε περαιτέρω μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο. Αυτό που καταφέραμε επί της ουσίας και ουσιαστικά να κάνουμε είναι να σταματήσουμε αυτή την συζήτηση που γινόταν καιρό τώρα για την έξοδο της χώρας από το ευρώ και από την ευρωζώνη. Ένα σενάριο το οποίο υλοποιούνταν από τις πιο ακραίες φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από οικονομίες και χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι δεν θέλαν την Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της Ευρώπης. Στον νομό μας καταφέραμε να αναδείξουμε αρκετά προβλήματα και αρκετές παραβλέψεις οι οποίες είχαν γίνει και έχουν γίνει και αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τον νομό μας, τον νομό της Πρέβεζας, στον πολιτικό χάρτη της χώρας μας. Ο νομός μας δυστυχώς από πολλές σκοπιές δεν είχε μπει ποτέ, ήταν έξω από την πολιτική συζήτηση της χώρας. Αυτό δηλαδή αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τους δύο κύριους πυλώνες κατά την άποψή μας, αυτού του όμορφου νομού, αυτού του παραγωγικού νομού, ο οποίος όμως βρίσκεται στην πιο ακραία μορφή φτώχειας, στην πιο ακραία γωνιά της Ευρώπης, στην Ήπειρο. Ο νομός μας μπορεί να αναπτύξει και τον τουρισμό, μα και τον πρωτογενή τομέα. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων μπορεί να φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον νομό, μα και να βάλει νέους ανθρώπους στην παραγωγική διαδικασία. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μας εξ αρχής για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας. Δεν λέμε ότι τα καταφέραμε πλήρως. Δεν λέμε ότι ξεκίνησε αυτή η ακραία ανάπτυξη και αυτή η παραγωγική λογική στο νομό μας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να λύσουμε αρκετά ζητήματα τα οποία απασχολούσαν και εργαζόμενους στον τόπο μας, αλλά και να βάλουμε, αυτό που είπα και πριν, να βάλουμε τον νομό μας στον χάρτη, στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Φίλες και φίλοι, γιατί διεκδικούμε την ψήφο του κόσμου? Όπως είπα και πριν, αυτές οι εκλογές θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικές εκλογές
που θα γίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πετύχει μια συμφωνία η οποία έχει και κακά. Δεν θα δημιουργήσουμε το δικό μας success story πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Έχει κακά. Έχει προτάσεις, έχει πράγματα τα οποία είναι φυσιακά. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε μέσα από την 7η αυτή διαπραγμάτευση να δημιουργήσουμε εκείνες τις ρόφημες, εκείνα τα συστατικά, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να προσφέρει, να έχει κοινωνικό χαρακτήρα και να βοηθήσει εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πλήττονται 6 χρόνια τώρα από την κρίση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε και ο κόσμος πρέπει να απαντήσει ποιος θα διαχειριστεί, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα φέρει εις πέρας αυτή τη συμφωνία. Και θεωρούμε ότι η ψήφος στο παλιό πολιτικό σύστημα, σε αυτούς που 40 χρόνια κυβέρνησαν τη χώρα και φέραν την κατάσταση της χώρας σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν αυτή τη συμφωνία και θα τη διαχειριστούν. Διότι έχουν αποδείξει στην πραγματικότητα ποια συμφέροντα ικανοποιούν. Να σας θυμίσω ότι είναι αυτοί οι οποίοι απολύσανε χιλιάδες κόσμο χωρίς να φταίνε από το δημόσιο, είναι αυτοί οι οποίοι υπερασπιστήκαν συμφέροντα 5 χρόνια, συμφέροντα τα οποία λιμένονταν το ελληνικό δημόσιο, είναι αυτοί οι οποίοι φέραν την καταστροφή στην ελληνική οικονομία και στην χώρα. Άρα αυτή η συμφωνία είναι σημαντικό να απαντήσουμε ποιος θα μπορέσει να την φέρει εις πέρας. Και θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η πολιτική δύναμη η οποία δεσμεύεται αυτή τη συμφωνία να την φέρει εις πέρας και να την διαχειριστεί προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος εκείνων των στρωμάτων οι οποίοι πλήττονται από την κρίση. Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο στην τετραετία, να είμαστε αυτοδύναμοι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον τόπο μας, να φέρουμε εργασία στον τόπο μας, να διεκδικήσουμε για την νεολαία μας, να διεκδικήσουμε για τους ανθρώπους μας, να διεκδικήσουμε για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν έξω από τον πολιτικό χάρτη και έξω από την υπεράσπιση των συμφερόντων τους τα προηγούμενα χρόνια. Το ψηφοδέλτιο μας λοιπόν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και η σημερινή μέρα ξεκινήσαμε προφανώς τον προεκλογικό μας αγώνα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις επισκέψεις μας σε όλο τον νομό. Αλλά το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης που αποτελείται από κοινωνικές ομάδες και από ιδιωτικούς υπαλλήλους, ανθρώπους οι οποίοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προσφέρουν και προσφέρουν, και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν και στον δημόσιο τομέα και προσέφεραν στο δημόσιο, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι στον αγροτικό τομέα μάχονται, νέοι, έμειναν στον τόπο τους, έμειναν εδώ στην τρέπεζα και μάχονται στον αγροτικό τομέα και δίνουν το στίγμα τους στο ψηφοδέλτιο. Ζητάμε λοιπόν την ψήφο του όλων των πρεβεζάνων να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, να αναδείξουν πρώτη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ και στον νομό, αλλά πρώτη δύναμη και αυτοδύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στις 20 Σεπτέμβρη. Αυτοδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσει συνεργασίες, άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τέτοιο κόμμα. Είναι ένα κόμμα που διεκδικούσε από παλιά τις συνεργασίες σε όλο τον πολιτικό χάρτη. Διεκδικούμε την αυτοδυναμία όμως, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα φέρουμε αυτούς που ο κόσμος τους έβαλε από την πόρτα, εμείς δεν θα τους παραφέρουμε στο πολιτικό σκηνικό από το παράθυρο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά για την παρουσία σας σήμερα εδώ και να σας πούμε ότι πρέπει ο πρεβεζάνικος λαός να στηρίξει το ψηφοδέλτιο, τον νικητήριο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στον νομό της Πρέβεζας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Κώστα. Να δώσουμε τώρα το λόγιο στο Σπύριο του Λίτσα. Εγώ πρέπει με τη σειρά μου σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θέλω να πω ότι και εγώ ότι αυτές οι εκλογές που γίνονται στις 20 του Σεπτέμβρη γίνονται πραγματικά κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από 6 περίπου μήνες που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ανετράπη από ένα τμήμα των ίδιων των βουλευτών της. Και αυτά είναι πραγματικά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Οι διασπάσεις της αριστεράς δυστυχώς είναι ένα επαναλαμβανόμενο και οδυνηρό πρόβλημα. Όμως τη συγκεκριμένη διάσπαση, η ομάδα που αποχώρησε οδήγησε στην ανατροπή της πρώτης κυβέρνησης της αριστεράς σε όλη την Ευρώπη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Και αυτό το γεγονός μας θυμίζει πάρα πολύ βαθιά. Η κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι στους 6 τελευταίους μήνες διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά. Με λάθη, αν θέλετε, με παραλήψεις, με αυταπάτες, αλλά αν είναι κάτι για το οποίο δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση, είναι ότι δεν διαπραγματεύεται. Διαπραγματεύτηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και με ένα πολύ δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων. Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση βρισκόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντι από τους δανειστές. Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις βρισκόταν στα την ίδια πλευρά του τραπεζιού με τους δανειστές ως συνεργάτες. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική της λιτότητας που επευλήθη από εξωτερικά χρηματοπιστωτικά συμφέροντα, αλλά σε πλήρη συνεργασία και με τις ελληνικές πολιτικές ελίτ. Γιατί η ελληνική πολιτική ελίτ, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, για να λέμε πράγματα με το όνομά του, έχουν ιδεολογική συγγένεια με τους δανειστές. Θυμηθείτε ότι το μνημόνιο είναι ευλογία, ότι αν δεν μας είχαν επιβάλει το μνημόνιο θα έπρεπε να το είχαν ανακαλύψει, ότι δεν θα δώσουμε την δόξα στην Τρόικα για να πουλήσει τους δημοσίους υπαλλήλους, θα τους απολύσω εγώ, που έλεγε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδη, ότι το χρέος είναι βιώσιμο κλπ. Το μόνο λοιπόν που ενδιέφερε τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αφού είχαν την ιδεολογική τάξη και με τους δανειστές, ήταν το πώς θα διαχειριστούν το πολιτικό κόστος από τα σκληρά μέτρα των μνημονίων. Και μόνο αυτό. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας πολιτική διαφορά. Γιατί εμείς αναγκαστήκαμε να συνειδητολογήσουμε κάτω από εκπληκτικά διλήμματα που, όπως θυμάστε όλοι, στο διαδίκτυο εμφανίστηκε και αναφέρθηκε σαν πραξικόπημα. Η συμφωνία δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Μας επιβλήθη ως αποτέλεσμα εκπληκτικά. Οι δανειστές είχαν εκπονήσει δύο εναλλακτικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο ήταν ένα δρομολογημένο Brexit με τιμωρητικό χαρακτήρα και το δεύτερο σενάριο σε περίπτωση αποτυχίας του Brexit ήταν η επιβολή ενός σκληρού μνημονίου μη διαχειρίσουν ώστε η κυβέρνηση να ανατραπεί από τους ίδιους τους βουλευτές της. Και δυστυχώς αυτό το σενάριο το δεύτερο υλοποιείται. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση είχε να επιλέξει ανάμεσα σε ένα σκληρό μνημόνιο που τουλάχιστον θα την κράταγε ζωντανή για να συνεχίσει να αγωνίζεται και ένα Brexit με καταστραφικές για τη χώρα συνέπειες, αφού γινόταν κάτω από συνθήκες πανικού, καταστροφή του τεπαιδικού συστήματος, ελλείψη συντρόφου μέσα φάρμακα και με τους πολίτες τρομοκρατημένους και σε μια κατάσταση ιστερίας και πανικού που σε καμία περίπτωση σε αυτές τις συνθήκες δεν θα στήριζαν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το Brexit λοιπόν δεν ήταν λύση για τη χώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρόλα όσα κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να γίνει. Άλλωστε, η έξοδος από την Ευρωζώνη δεν είναι απλώς ένα τροποκρατικό ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα και αφορά το γεωπολιτικό περιβάλλον, διεθνείς συμμαχίες και βέβαια έχει και ταξικές αναφορές εντός της χώρας, στο εσωτερικό της χώρας, αφού και εκτός της Ευρωζώνης υπάρχουν πολιτικές λιτότητες σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα οικονομίας. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχείται από τις νεοφιλελεύθερες επιλογές με επικεφαλή στη Γερμανία. Όμως οι πολιτικές δεν είναι αναγκαίες. Η δική μας διαπραγμάτευση απέδειξε τις αδυναμίες της πολιτικής που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και την δημιούργησε ρήγματα. Η Γαλλία και η Ιταλία διαφοροποιήθηκαν. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, μερικά αρκετά μάλλον σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταρακουνήθηκαν. Έγινε για πρώτη φορά συζήτηση σε βάθος για την πολιτική που ακολουθούν οι κυρίαρχες δυνάμεις γύρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτή η πολιτική απειλεί να διαλύσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Και βέβαια, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, έγιναν μεγάλες συζητήσεις για αν τελικά λειτουργεί σήμερα η δημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτές οι συζητήσεις και αυτά τα ρήγματα που δημιουργήθηκαν οφείλονται στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και της διαπραγματεύσεως. Και μετά από αυτό είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν είναι πια ίδια. Μπορεί οι πολίτες να επέλεξαν το σύνδεσμο μνημονιακών πολιτικών, αλλά πρωταρχικός στόχος και καθήκον
Και η ιστορική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο να λύσει τα προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μνημόνια, που σίγουρα παλεύει για την επίλυσή τους με όλες τις δυνάμεις. Ο πρωταρχικός στόχος και η ιστορική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω, είναι, εκτείνεται πέρα από όλα αυτά τα σημεία, από όλα αυτά τα ζητήματα, και είναι να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Να αλλάξει το πελατειακό, διεφθαρμένο, αναξιοκρατικό κράτος και τα κατεστημένα συμφέροντα που έχουν δημιουργηθεί επί δεκαετίες. Να υλοποιήσει έναν εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, να θεσπίσει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα με αναδυναμικό χαρακτήρα και να χτυπήσει τη διαφθορά και την διαφορική και την φοροδιαφορική. Και για να το κάνει αυτό, χρειάζεται χρόνο για να το κυβερνήσει. Και αυτό το χρόνο δεν τον είχε κάτω από τις δύσκολες συνθήκες και τα βάρη των διαπραγματεύσεων και της οικονομικής ασφυξίας που είχε υποβληθεί στη χώρα. Εκείνο που ζητάμε λοιπόν σήμερα τους πολίτες είναι να μας δώσουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το πρόγραμμά μας, που θα αλλάξει όλα όσα δεινά συσσωρεύτηκαν επί δεκαετίες στη χώρα. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο λαός θα ανταποκριθεί σε αυτό, γιατί γνωρίζει ότι μόνο εμείς μπορούμε να κερδίσουμε το σύστημα διαπολιτικής και διαφθοράς που οικοδομήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μόνη σοβαρή προοπτική για να μην επιστρέψει η χώρα στο παλιό πελατειακό κατεστημένο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δεσμεύσεις, είναι έξω από τα παιχνίδια της διαπλοκής και της διαφθοράς. Καλούμε λοιπόν όλους όσους απογοητεύτηκαν, πικράθηκαν και θύμωσαν και δικαιολογημένα εμπολείς, να συστρατευτούν ξανά μαζί μας σε αυτή τη μάχη, ώστε να μην αποτελέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μια αριστερή παρένθεση, πράγμα που θέλουν πολύ και μέσα και έξω από τη χώρα, για να μην χαθεί η ελπίδα. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Και να δώσουμε τον λόγο στον Βαγγέλη του Τζέρκο. Θα σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ΣΥΡΙΖΑ με την υποψηφιότητά μου σαν αγρότη θα ήθελε να δώσει το στίγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη κυβέρνηση που στέκεται πλέον στο πλευρό του αγρότη. Κατηγορούμαστε ότι φέραμε μια φορολογία, πράγμα το οποίο δεν είναι αληθές. Τη φορολογία την έχει φέρει προηγούμενη κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Είχαμε μάθει τον ελληνικό αγροτικό κόσμο να ζει από τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις πλέον θα πρέπει να δίνονται βασική παράγεια του καθένας και όχι με το τι έχω. Και η μόνη λύση, ζητάμε την ψήφο του λαού, γιατί η μόνη λύση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που μέσα από προγράμματα θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία στη χώρα, γιατί ο Έλληνας αγρότης είναι τελείως παραμελημένος. Τον έχουν μάθει στον αγαπώνα τις επιδοτήσεις και να μην παράγει τίποτα στην ουσία. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ τον Αγγέλη. Και να δώσω τον λόγο στη Δήμητρα Δικαστάνη. Να σας ευχαριστήσω, εγώ τον Δήμα. Προσδοκούμε στην βοήθειά σας και τη συμπαράστασή σας σε αυτή τη δύσκολη μάχη του Δήμου. Είναι γνωστό το πόσο πολύ σημαντικό ρόλο παίρνουν τα μέσα. Ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που μας βρίσκει σε ιδιαίτερα περίεργη θεαλία κατάσταση και στην πόλη μας. Θα κάνουμε την γνωστά, να μην το αναλάμβανε. Θέλω να σταθώ μόνο σε δύο σημεία, γιατί πραγματικά οι εισηγήσεις των συμπράσεων είναι ολοκληρωμένες. Το ένα είναι να σταθούμε λίγο ιδιαίτερα, γιατί θέλουμε έτσι να πω γεγονός, τον λόγο για τον οποίο πώς φτάσαμε σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή είναι πρωτοτυπία για την Ελλάδα, μπορεί και παγκόσμια, ένα κόμμα το οποίο βλέπει ότι το πρόγραμμά του έχει ανατραπεί και ότι η εντολή την οποία έχει πάρει από τον λαό πλέον δεν μπορεί να ισχύει, χρειάζεται μια ανανέωση αυτής της εκλογής για να συνεχίσει, να προκυρήσει εκλογές και να βάζει όλη του τη διαδρομή αυτών των κυβερνήσεων στην κρίση του κόσμου και για το τι έκανε και για το τι δεν μπόρεσε να κάνει και για το τι πρόκειται από εδώ και πέρα. Αυτό πραγματικά στην ελληνική πραγματικότητα δεν έχει συνεισφυγεί. Θυμάστε όλοι τα προγράμματα με τα οποία άρχισαν και πώς την άλλη μεριά τα ανέτρεπαν και προχωρούσαν σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο.
και έχει να κάνει με τη λογική της αριστεράς πάνω στα ζητήματα της δημοκρατίας και πάνω στα ζητήματα και αν θέλει γενικότερα της κοινοβουλευτικής κατάστασης που μας διέπεσε. Είναι άδικο, πραγματικά, την περίοδο αυτή, να μην έχει καταφέρει να γίνει εμφανές η δουλειά που έγινε σε όλους τους τομείς, να το πούμε και πραγματικά σε όλα τα υπουργεία. Κανείς δεν έχει το μυαλό του να το συμβάλλει αυτή τη δουλειά μεταξύ μας τώρα. Όλοι στραμμένοι και αυτοί που έπρεπε, αλλά και οι υπόλοιποι εμείς που δεν έπρεπε, αντί να κάνουμε τη δουλειά που είχαμε προεδρευτεί, είχαμε τα μάτια μας στραμμένοι πάνω στην φωνή. Είχαμε τη θηλιά στο λαιμό. Η δουλειά όμως γινόταν και έχει γίνει τόσο σημαντική δουλειά, που πραγματικά σε περίπτωση που πάνε όλα καλά και ξαναείμαστε κυβέρνηση, αυτό το πράγμα θα φανεί. Θα φανεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα φανεί στο Υπουργείο Υγείας, θα φανεί στα οικονομικά υπουργεία. Και στο τι καταφέραμε μέχρι τώρα να συλλέξουμε οικονομικά μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Ακόμα υπάρχει απορία. Αυτά τα ταμεία τα μία, πού τα βρίσκεται κάθε φορά και πληρώνετε τη στιγμή που δεν σας ξαναδόθηκε από πέρυσι τον Ιούλιο φράγκο. Είναι σημαντικά τα βήματα, γι' αυτό λέω ότι είναι άδικο που δεν κατορθώσαμε. Αν θέλετε, και είναι και ένα μειονέκτημα στην προεκλογική μας περίοδο, που όλοι δεν αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα της δουλειάς. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της ελεύθερης μέρας που μας απελάνε, όλοι μας θα είμαστε σε θέση πραγματικά να τονίσουμε τα θέματα αυτά και να συμπληρώσουμε το πρόγραμμά μας όπως αποτυπώθηκε και από τον Σύνδεσμο Κομμουνιέτη τον Τσίπρα και στην συνέντευξή του την Τεσίνη, που ήταν πραγματικά τόσο ολοκληρωμένη και τι να πω. Θα σα ευχαριστήσω. Και επίσης ευχαριστούμε την Ρίτα και σα καλώ τώρα να μα ρωτήσετε, να ρωτήσετε του βουλευτέ, του υποψήφιου βουλευτέ, ό,τι θέλετε, είτε αναφορικά σε καθένα, είτε σε όλους όπως νομίζετε. Σας ακούω. Βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια διάσπαση και στο νομοπρέπεζα, δεν είναι κάτι κρυφό αυτό. Άλλωστε, ο ένας υποψήφιος βουλευτής την προηγούμενη φορά συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Ενότητας, δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε αρκετά πρόσωπα τα οποία για κάποιους λόγους είχαν αποστασιοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα να μετέχουν ενεργά σε αυτή την εκλογική μάχη. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν από όργανα. Και γενικώς δεν τους βλέπουμε πουθενά σε καμία, ενώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους βλέπουμε πουθενά ενεργούς σε καμία εκλογική προσπάθεια. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι πραγματικό το θέμα, αλλά να θες να απαντήσεις την ευρύ. Η επιλογή των κάποιων συντρόφων... Να συμπληρώσω, δηλαδή θα συμμετέχουν ενεργά στη μάχη των δημοσίων. Δεν το γνωρίζουμε. Εμείς θέλουμε σε αυτή τη μάχη να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι όπως αναφέρατε ήταν αποστασιοποιημένοι για δικούς τους λόγους έρχονται, μας βρίσκουν και μπαίνουν στη διαδικασία αυτής της εκλογικής μάχης ενεργά, θεωρώντας ουσιαστικά ότι πρέπει να δώσουν τον αγώνα έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι νικηφόρο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, όπως αναφέρατε, ναι, υποστηκάμε μια διάσπαση. Μια διάσπαση την οποία η αριστερά, η αριστερά έχει συνηθίσει δυστυχώς να κάνει. Αυτή ήταν μια διάσπαση η οποία όμως είχε κατά την άποψή μας διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι σύντροφοι που αποφασίσαν να ρίξουν την κυβέρνηση της αριστεράς στις 14 Αυγούστου πήραν μια μεγάλη ευθύνη. Μια ευθύνη που έλεγε αρχικά ότι η κυβέρνηση πέφτει και για συνταγματικούς λόγους, αλλά και πλέον γιατί δεν μπορούσε να υφίσταται μια κυβέρνηση η οποία θα κεράσει πρωθυπουργός, ο οποίος θα ήταν εγκλωβισμένος σε ψήφους άλλων κομμάτων. Το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι που φύγαν από το κόμμα και φτιάξαν έναν άλλον αγώνα, δυστυχώς δεν αντιληφθήκαν ότι αυτή η κυβέρνηση, εάν έπεφτε, θα μπαίναμε στην διελκυστίδα, στο σπιράλ αυτό, ώστε να διεκδικεί το παλιό πολιτικό σύστημα στο να επανέλθει πάλι στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Εμείς διεκδικούμε όσο περισσότεροι μπορούν σύντροφοι και συντρόφισσες, άνθρωποι οι οποίοι στηρίξανε το εγχείρημα έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτη δύναμη τον Ιανουάριο, να μπουν να συμμετάσχουν
να διεκδικήσουν και να βοηθήσουν σε αυτή την εκλογική μάχη, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτοδύναμος στις 21 του Σεπτέμβρου. Οι σύντροφοι οι οποίοι πήραν την απόφαση να παραιτηθούν από τα όργανα, παραμένουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικούν και αυτοί, όπως και με εμάς, διεκδικούν την νικηφόρα πορεία του κόμματος σε αυτές τις εκλογές. Είναι εδώ, θεωρούμε ότι είναι εδώ και ότι θα βοηθήσουν σε αυτή την εκλογική μάχη. Ναι, να συμπληρώσω εγώ ότι αν εξαιρέσετε την ομάδα, την μικρή ομάδα που ανήκει πλέον στην Λαϊκή Ενότητα και που παρουσιάστηκε και στην Ευρωστήμη και στο Ψηφοδέλτιο, αν εξαιρέσετε αυτή την ομάδα, όλα τα άλλα στελέχη δεν έχουν δηλώσει ότι θέλουν να του ψηφίσουν. Με ορισμένα μάλιστα στελέχη από τη συμμαχία, για το συνολιστικό, είμαστε σε επαφή, βοηθάμε. Έφανε και προχθές τη συνέντευξη και στην προσπάθειά μας είναι να ενταχθούν και ενεργότερα στην προεκλογική μάχη. Δηλαδή, βέβαια μπορεί και να αποσύρθονται, αλλά η προσπάθειά μας θα είναι να παραμείνουν στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και το κυριότερο που θέλω να πω ότι εμείς δεν θα περάσουμε, δεν θα δεχθούμε ότι πραγματοποιείται νέος εμφύλιος ανάμεσα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το δρόμο εμείς δεν θα ακολουθήσουμε. Άλλη ερώτηση. Θέλει κανένας πλήρωση. Άλλη ερώτηση. Κύριε Μπάρκα, και απευθύνομαι σε εσάς, μιας και υπογράψατε στη Βουλή τη Συμφωνία. Τα αρνητικά σημεία της συμφωνίας ποια είναι? Γιατί είναι λίγο θολό το τοπίο για το τι πρόκειται να το ακολουθήσει μετά την 21η Σεπτέμβρη. Και πώς εσείς θα προσπαθήσετε να βρείτε ισοδύναμα? Τι αρνητικό προβλέπει αυτή η συμφωνία? Γιατί έχουμε μόνο για το τι καταφέρατε έτσι, ομολογουμένως από τους 7 μήνες, όπως η κατάργηση του Πενταέμβρου που είπατε, οι 100 δόσεις, η ΕΡΤ. Οι πολίτες δηλαδή τι έχουν να δουν από εκεί και μετά? Κύριε Τσελίκο, αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία συνεχίζει την πορεία της χώρας σε αυτό το σπιράλ των εξαγών μετρών. Ο ΦΠΑ είναι και η αύξηση του ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες είναι ένα μέτρο το οποίο κατά γενική ομολογία είναι φυσιακό. Δεν βοηθάει δηλαδή την πραγματική οικονομία στην κίνηση της πραγματικής οικονομίας. Είναι μια συμφωνία η οποία κινείται σχεδόν στην ίδια λογική με τις προηγούμενες συμφωνίες, με τα προηγούμενα δύο μνημόνια. Παρ' όλα αυτά εμείς διεκδικούμε και θεωρούμε και μπορώ να το εξηγήσω με μια πολύ απλή τοποθέτηση γιατί αυτή η συμφωνία έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα σας θυμίσω ότι το δημοψήφισμα έγινε για μια συμφωνία του κυρίου Γιούγκερ, ο οποίος μας πρότεινε κάτι τότε. Εν συντομία να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γιούγκερ πρότεινε ένα πακέτο χρημάτων 12 δισεκατομμυρίων, με συγκεκριμένα μέτρα, έπρεπε να πάρουμε δηλαδή 12 δισεκατομμύρια μέτρα, για 5 μήνες. Στους 5 μήνες ήταν βέβαιο, και το έλεγε και ο ίδιος, ότι η χώρα έπρεπε να μπει πάλι στη διαδικασία να πάρει νέα μέτρα για να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της. Άρα δηλαδή ήθελε κάθε 5 μήνες να έρχεται να ελέγχει και να παίρνουμε συνεχώς νέα μέτρα. Αυτή η συμφωνία είναι τελείως διαφορετική. Είναι μια συμφωνία καταρχάς η οποία είναι τριετίας. Είναι μια συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο τον Οκτώβρη στην ουσιαστική συζήτηση για τη διαγραφή του χρέους. Ξέρετε το Δούνο του δεν μπαίνει, το έχει ανακοινώσει ήδη. Δεν θα μπει στη συμφωνία, δεν θα μετάσχει στη συμφωνία αν δεν γίνει διαγραφή χρέους. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι τριετίας, αποτελείται από 86 δισεκατομμύρια, τα 35 είναι πακέτο το οποίο κινείται προς την ανάπτυξη, κινείται προς την οικονομία. Από το ΕΣΠΑ και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η χώρα μας το τελευταίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έκανε πριν 4 χρόνια. Και είναι μια συμφωνία η οποία έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν είχαν αυτά τα προηγούμενα μνημόνια τα οποία υπογράφαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν υπογράψει για πρωτογενή πλεονάσματα 3, 4, 4,5 και 4,5%. Αυτή η συμφωνία έχει μείον 0,5 για φέτος, 1 για το 16, 2 για το 17 και 3 για το 18 και κλιμακούμενα να φτάσει στο 3,5 το 2019. Υπό αυτήν είναι μια
Αυτή η διαφοροποίηση και στα πρωτογενή πλεονάσματα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι μείωση όσον αφορά τα μέτρα που έπρεπε να πάρει η χώρα. Εμείς, κύριε Τσενίκο, σας το ξαναλέω, δεν δημιουργούμε το δικό μας success story. Δεν θα πούμε ότι αυτή η συμφωνία, όπως είπε και ο σύντροφος ο Σπύρος Βελίντζας, είναι μια συμφωνία την οποία πρέπει να εφεύρουμε. Δεν θα πούμε ότι είναι μια συμφωνία η οποία βγάζει ολοκληρωτικά την χώρα από την κρίση. Ότι είναι μια συμφωνία η οποία είναι ευλογία για τον τόπο. Είναι όμως μια συμφωνία η οποία, κατά την άποψή μας, δεν έχει χαρακτηριστικά με τις άλλες συμφωνίες, με τα άλλα μνημόνια τα οποία έχουν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και δημιουργήσαμε και εκείνες τις ρόχμες στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις οποίες δεν υπήρχαν. Διευθυντοποιήσαμε το ζήτημα το ελληνικό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτούς τους 7 μήνες έχει γίνει μια πολύ ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση παγκοσμίως με πυρήνα την χώρα μας, με πυρήνα την Ελλάδα, για το πώς οι χώρες με τέτοια ελλείμματα, με τέτοιο χρέος μπορούν να βγουν στο ξέφωτο, μπορούν να βγουν από αυτή τη δίνη της κρίσης και να αρχίσουν να αναπτύσσονται, να παράγουν, να οδηγούνται προς μια άλλη κατεύθυνση. Αυτή η συζήτηση λοιπόν δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει. Είτε σε Eurogroup, είτε δηλαδή σε διαδικασίες πολιτικές που γίνονται στην Ευρώπη, αλλά είτε και παγκοσμίως. Ήδη συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση και η Αμερική, την οποία εμείς αυτή τη συζήτηση δεν την ευλογούμε, αλλά είναι οι οικονομίες και η Αμερικάνικη οικονομία και η Κινέζικη οικονομία. Είναι οικονομίες οι οποίες είναι στον πυρήνα της ανάπτυξης, είναι δυνατές οικονομίες και μπαίνουν στη διαδικασία να συζητήσουν πώς χώρες μπορούν να διεκδικήσουν, μπορούν να βγουν από αυτή την χωάνη της κρίσης. Υπό αυτήν την έννοια βγάλαμε πολλά σημαντικά, πολλά ουσιαστικά βήματα και θεωρούμε ότι αυτή η πορεία μπορεί να ανακοπεί αν αλλάξει πάλι η πολιτική κατάσταση της χώρας. Αν έρθουν δηλαδή δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες θα μας πούνε ότι τα μνημόνια είναι ευλογία, ότι το χρέος είναι βιώσιμο, ότι πρέπει να γίνουν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, ότι πρέπει να αφήσουμε τις ομαδικές απολύσεις, πρέπει να γίνονται δηλαδή οι ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, ότι οι μισθοί Βουλγαρίας, είμαστε τίποτα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της Βουλγαρίας, αλλά οι μισθοί Βουλγαρίας θα φέρουν αυτή την πολυπόθητη ανάπτυξη και θα φέρουν εταιρείες οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγική διαδικασία στη χώρα. Αυτό είναι τρομερό λάθος και 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα πάνω σε αυτό. Υπό αυτή την έννοια δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτό το πολιτικό σύστημα να πάρει αυτή τη συμφωνία η οποία θεωρούμε ότι και πιστεύουμε και λέμε ότι έχει στοιχεία τα οποία είναι τελείως σε διαφορετική κατεύθυνση με τα προηγούμενα μνημόνια, να τα διαχειριστούν αυτοί, διότι η κατεύθυνση θα είναι τελείως διαφορετική. Και εν κατακλείδη θέλω να προσθέσω εδώ, παρόλο που είναι πλήρης η ανάλυση του Κώστα, ότι η ιδέα λήθος για να είναι αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, αν θέλετε, προς όφελος της χώρας, είναι η ελάφρυνση και η απομείωση του χρέους 1 και η αξιοποίηση του αναπτυξιακού πακέτου 2. Εάν αυτά τα δύο, τα οποία είναι μέσα στη συμφωνία, δεν πραγματοποιηθούν, τότε το πρόβλημα της χώρας θα εξακολουθήσει όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Θα προχωρήσουμε σε μια ύφεση, σε χειρότερη κατάσταση οικονομική. Προϋπόθεση είναι η ελάφρυνση του χρέους και η αξιοποίηση του πακέτου του Juncker. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια τέτοια κυβέρνηση η οποία να μπορέσει, επειδή το θέλει, να προχωρήσει σε αυτές τις λύσεις, τις πολιτικές. Ελάφρυνση χρέους και αναπτυξιακό πακέτο. Να πω λίγο κάτι, επειδή η ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς, τα αρνητικά που έχει η συμφωνία, όχι τα θετικά που μπορούν να δούμε αν υπάρχουν ή αν υπάρχουν. Τα αρνητικά αυτής της συμφωνίας πιστεύω λίγο ότι είναι βασισμένα στην ίδια νεοφιλελεύθερη πολιτική λιτότητα που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Με την ίδια λογική επενδύθηκαν και αυτά τα μέτρα. Εάν υπάρξει όμως δυνατότητα, και εμείς γιατί λέμε ότι εμείς πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι η φυσιακή κατάσταση, τα μέτρα είναι φυσιακά, θα δημιουργήσουν προβλήματα. Εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε γιατί εμείς έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη πολιτική, μια άλλη άποψη στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Με αυτή τη λογική, λοιπόν, εμείς μπορούμε να πάρουμε εκείνα τα μέτρα, τα οποία να μπορούν να είναι ένα παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο να ανταπεξέλθει, να κλιμπάνε προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτή είναι η λογική μας, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς μόνο μπορούμε να το κάνουμε. Όπως είπα και πριν στην αρχική μου εισήγηση, η λογική και η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχουν ταυτότητα ιδεολογική. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν ανάποδα τα πράγματα όπως μπορούμε να κάνουμε εμείς. Με καλύτερους όρους στο μνημόνιο. Εγώ θέλω να πω στην περίπτωση που και πάλι στις εκτιμήσεις σας παίζεται έξω, όπως παίζεται και στις πρώτες εκτιμήσεις, στις εκλογές του Γενάρη, που λέγατε διαφορετικά πράγματα για το πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στη χώρα. Αν και πάλι παίζετε στις εκτιμήσεις σας έξω και πάλι δεν μπορέσετε να κάνετε αυτό το οποίο περιγράψατε. Θα πάμε πάλι σε εκλογές, σας ζητήστε πάλι την ξεπροτιλάω. Κύριε Παπά, νομίζω ότι αυτό το έχουμε απαντήσει. Το απάντησε και ο σύντροφος ο Νίκος Λαμπούτσης που μας έκανε την τιμή να έρθει στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου στην Τρέβεζα. Η χώρα έχει ανάγκη από κυβέρνηση, από ισχυρή κυβέρνηση και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών. Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί κυβέρνηση στις 29 Σεπτέμβρη. Αυτό που εμείς διεκδικούμε είναι την αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως θα είναι ο κορμός, θα είναι ο ισχυρός κορμός, έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση και θα διεκδικήσουμε προφανώς και τις συνεργασίες, γιατί όπως είπαμε, είμαστε ένας πολιτικός χώρος ο οποίος διεκδικεί και επιθυμεί τις συνεργασίες σε ένα μίνιμουμ συνεννόηση με πολιτικά κόμματα πάνω σε προγραμματικές δεσμεύσεις. Κυρία Παπά, δεν είπαμε διαφορετικά πράγματα. Εμείς διεκδικήσαμε τον Ιανουάριο με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απευθυνθήκαμε στην κοινωνία και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εις πέρα στο πρόγραμμά μας της Θεσσαλονίκης, να το υλοποιήσουμε και βεβαίως να διαπραγματευτούμε σκληρά για την χώρα, για μια συμφωνία η οποία θα είναι υποφελής. Αυτό και σε επίπεδο πολιτικό το κανάλι. Η κυβέρνηση δεν ήταν αυτή η οποία κέρδισε τις εκλογές και την επόμενη μπήκε στη διαδικασία να υπογράψει ένα οποιοδήποτε κείμενο, έτσι όπως μας ζητούσαν και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων οι οποίοι ήταν στην αντιπολίτευση. Να σας θυμίσω ότι την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας διαπραγματευόταν επί 17 ώρες στις Βρυξέλλες, απ' έξω υπήρχαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί από τη Νέα Δημοκρατία, από το Πασού και από το Ποτάμι, οι οποίοι έκαναν συναντήσεις με πολιτικά κόμματα ευρωπαϊκά στον αντίποδα της διαπραγμάτευσης που έκανε εκείνη τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, και οι οποίοι λέγανε σε οποιοδήποτε τόνο υπέγραψε οποιαδήποτε συμφωνία. Ο κ. Θεοδωράκης έλεγε ότι εμείς θα υπογράψουμε οποιαδήποτε συμφωνία και αν φέρει ο Τσίπρας στη Βουλή. Αυτό όμως ήταν στον αντίποδα των διαπραγματεύσεων, δηλαδή τρικλοποδιά στην κυβέρνηση αυτό που έκανε πολιτική των άλλων κομμάτων. Επίσης, ξεκινήσαμε να υλοποιούμε κορμό από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το υλοποιήσαμε όλο, προφανώς στις 7 μήνες δεν καταφέραμε να το υλοποιήσουμε όλο. Όμως, το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση ήταν πυλώνας του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάργηση του 5 ευρώ ήταν. Η επαναπρόσθεση, το άνοιγμα της ΕΡΤ ήταν. Η επαναπρόσθεση των σχολικών φυλάκων και των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών ήταν. Η φορολόγηση από 0 ευρώ όλων των βουλευτών, πράγμα που δεν γινόταν πριν, ήταν. Το νομοσχέδιο για τα κανάλια και για την διαχείριση των συχνοτήτων και για το πώς πληρώνουν οι καναλάρχες, μάλλον πώς δεν πληρώνουν οι καναλάρχες τα προηγούμενα 20 χρόνια, ήταν. Δεν καταφέραμε προφανώς να το υλοποιήσουμε όλο. Σε αυτό έχουμε αδυναμία. Είναι σαφές ότι έχουμε αδυναμία σε αυτό να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα σε 7 μήνες. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε και καταφέραμε να εντάξουμε πυλώνες στο πρόγραμμά μας. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ότι προσπαθούμε, λέμε, το λέγαμε και στο δημοψήφισμα, το λέγαμε και τον Ιανουάριο, το λέμε και τότε,
προσπαθήσαμε, προσπαθούμε και θα προσπαθούμε να διαπραγματευόμαστε και να συμφωνούμε με την Ευρώπη καλύτερες μέρες για την ελληνική κοινωνία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κύριε Παπαδήμου, τίθεται θέμα για την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΜΟ, το να χαθεί ή όχι? Είναι προφανές ότι δεν θα χαθεί. Σε κάθε δεν υπάρχουν, είναι αυτονόητο. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη διαφορά που έχουμε και από τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και από τις εκλογές που είναι ένα ερώτημα αυτό, το οποίο όμως είναι γενικότερο ερώτημα για αυτή την εντύπωση. Δεν αφορά μόνο την έδρα στον νόμο. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες επένδυσαν στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά πράγματα. Και όχι μόνο οι πολίτες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι πολίτες που δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι αλήθεια ότι απογοητεύτηκαν από την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεώρησαν ότι έπρεπε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα έτσι όπως έπρεπε. Βεβαίως η πολιτική δεν είναι πατάω ένα κουμπί και έγινε το προβλήμα. Είναι μια συνεχή διαπραγμάτευση, είναι μια συνεχή πάλι, ένα συνεχή αγώνα που θα πρέπει συνέχεια να έχει στο μυαλό σου και στη δραστηριότητά σου. Όμως παρόλα αυτά θεωρώ ότι οι πολίτες μέσα από το θυμό, ο θυμό ο οποίο αναπτύχθηκε λόγω του ότι απογοητεύτηκαν δηλαδή από τι επαγγελίε και από τι προσδοκίε που είχαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ο θυμό λοιπόν και η αγανάκτηση και η αγωνία τους τους έκανε να λειτουργούν με το θυμικό, με το συνέστημα, οι οποίοι αρνούνται λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτά που έκανε γιατί ήταν σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρέθηκε. Θεωρώ όμως την πορεία αυτή της πρώτης εκλογής και οι εκλογές αυτές θεωρώ ότι είναι, παρόλο που ο χρόνος είναι ημερολογιακά λίγος, πολιτικά είναι πάρα πολύ μεγάλος και πυκνός, θεωρώ λοιπόν ότι οι πολίτες πηγαίνοντας προς την κάλπη θα σκεφτούν με τη λογική η οποία τους λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να συνεχίσει να λύσει για να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία που συσσωρεύτηκαν επί δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια με τα μνημόνια. Με αυτή τη λογική λοιπόν η έδρα στον ΟΜΟ δεν θα χαθεί όπως και πιστεύω ότι τα προστά του ΣΥΡΙΖΑ σε παραλληλικό επίπεδο θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εγώ έχω μία. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είπατε στην εξελικτική σας ομιλία ότι η κυβέρνηση έκανε δουλειά η οποία δεν αναδείχθηκε, ήθελα να σας ρωτήσω, στην υγεία για παράδειγμα, στο νοσοκομείο Πρέβεζας, περιμένουμε ακόμα προσλήψεις γιατρών. Καταργήθηκε το 5 ευρώ με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα που δίνονταν για την πληρωμή επιχουρικών να μην μπορούν να δοθούν. Στο μεταναστευτικό, η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομίας, ανέφερε πριν από λίγες μέρες ότι η κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου δεν είχε υπογράψει ούτε καν για να δοθούν τα χρήματα από το Άνοιγμα Ασύλου, 400 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτές οι καθυστερήσεις? Να πιάσουμε λίγο το θέμα της υγείας. Όταν είπαν ότι θέλουν να τα πιάσουν το Υπουργείο, το εννοούσε κάποιο. Το εννοούσε και προσωπικά, γιατί είμαι σε κάποιες διευθυντικές του Υπουργείου που έχουν σχέση με τις μονάδες ιδιωτικής θεραπείας. Υπάρχει τεράστιο νομοθετικό κενό καταρχήν σε πάρα πολλά πράγματα. Από επιτροπές όλα τα χρόνια, γεμάτοι. Από σοφούς, με την άποψη και τα πάντα, γιατί δεν είναι απαντή στο πόδι στο νοσοκομείο, άλλο καλό. Πρακτικά όμως, η προσπάθεια αυτόν τον καιρό να νομοθετηθεί και να δει μπροστά το μεγάλο, η μεγάλη λύση στο πρόβλημα της υγείας που λέγεται πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δείτε, έτσι και στηθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ενώ δηλαδή στο νοσοκομείο, αλλά και με τους ελευθεροεπαγγελματίες, γιατί που πλησιώνουν και είναι ο κορμός της περίθαλψης μιας πόλης. Αποτελεί ουσιαστικά την λύση. Επιτρέψτε μου να σας πω την τραγική εμπειρία των πανεπιστημιακών στον περίπτωση του 20 χρόνου. Ο καθένας για τον καράκι ή για να κόψει το ράμα, ερχόταν στο πρωτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, με αποτέλεσμα οι ουρές είναι ατέλειωτες και στην πόλη οι δομές εκείνες που είχαν υπεύθυνοι για αυτά τα πρακτικά ζητήματα της πρωτοβάθμιας να μην λειτουργούν. Λοιπόν, δεν χρειαζόταν λοιπόν μόνο αποφάσεις. Έπρεπε κάποιος να σκύψει και να μελετήσει κάποια ζητήματα. Γιατί το θέμα της υγείας και το θέμα της παιδείας αντικειμενικά έχει αποτέλεσμα να την πρόθεσουν. Εντάξει, το πεντάριο πάτησε ένα κουμπί και έγινε. Εντάξει, οι διορισμοί έχουν ήδη υπογραφεί από τις τελευταίες υποδοχές που ξέρουν. Δεν έχουμε το ξέρει. Ήταν αυτό τώρα θέλουμε, αλλά αναφερθούν λόγω εκλογών.
έχει φύγει του υπηκούρου. Αν δεν είναι το θέμα, το ζήτημα είναι και στην παιδεία και στην υγεία να γίνουν αυτέ οι πρακτικέ και οι σωστέ προτάσει. Δεν ξέρω αν είναι τέτοιο. Μπορεί να κάνει δύο χρόνια. Το ερώτημα στην πόλη είναι διπλό. Θα κλείσει το νοσοκομείο, αγωνία του κόσμου. Και παράλληλα σου λέει, όχι να κλείσει και να μην κλείσει, στο χάλι που είναι. Δηλαδή, βάζει, μπαίνει ένα θέμα. Θέλουμε να μείνει ανοιχτό ένα νοσοκομείο έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Όχι. Θέλουμε να παίξει ένα ρόλο τελείως διαφορετικό. Φυσικά. Δεν έχει σημασία καν το πώς θα λέγεται. Δηλαδή, μην μπούμε σε τέτοια θέματα. Σημασία είναι να είναι εκείνος ο πόλος που θα παρέχει δευτεροβάθμια βέβαια από την περίθαλψη υγείας στη μεγάλη ακτίνα πια. Δηλαδή, μόνο η ακτίνα της Πρέβεζας. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με τη Λευκάδα, τι γίνεται με τα χωριά της Άρης, τι γίνεται με τον Κάρο Πάνω. Δηλαδή η γεωγραφία και τα όρια του γεωλογικού χάρτη έχουν αλλάξει από την ώρα που οδικοί άξονες οδηγούν σε μια διαφορετική λογική σε παγκόσμια κάποτε. Δηλαδή κάποτε είναι μέσα στους τόπους μας. Ακόμα θέλετε και τα όρια των ομών με την παλιά έννοια να τροποποιηθούν. Θα μαντέψετε εγώ πάλι ότι τα Γιάννη εξυπηρετούσαν πια σταθερά και όλο το κομμάτι το έκανε την Ελλάδα. Και ήταν και η κορυφαία παράδοση στη Θεσσαλονίκη. Όταν σε μισή ώρα είχε το Γιάννη στην Γιάννη. Πώς αλλάζουν. Αυτά είναι όλα μέσα στις, όχι στα σχέδιά μας για την καθόριστα. Είναι μέσα στο σχεδιασμό μας. Και είναι πολλά τα υπουργεία εκείνα που πρέπει να συντονιστούν για τα θέματα της υγείας, για τα θέματα. Τώρα το δημοσιογραφικό, τι να πιάσουμε και τι να πούμε. Η συντρόφισσα της Ήπειρου του Λιβερπούλ είναι από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στα 40 και χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική. Είναι ένας άνθρωπος βαθιά πολιτικοποιημένος στην πράξη. Γιατί και πριν γίνει υπουργός, ασχολείται με το θέμα των μεταναστών όσο και περίπατος της πάρα πολλά χρόνια. Μία συνέντευξη που είχε δώσει τις τελευταίες μέρες στην ελληνική τηλεόραση, δηλαδή και δεν θα συγκινηθώ να ακούσω κάτι και να πω, πρέπει να μου άρεσε στην καρδιά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θυμάστε όταν έπεσε με την κοινή μου τον μεταναστευτικό, όλοι μιλούσαν ακόμη για του μετανάστε. Τα θέμα δεν είναι στην αλλαγή του ονόματο, είναι στην αλλαγή τη λογική. Όταν βγάζαμε ότι έρχονται κόσμο από τι εμπόμενε περιοχέ και δεν είναι πια το παλαιό τέλο του Πακιστάν να μπουν στα χωράφια. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είδατε τι έγινε. Λοιπόν, και ο Γιώργος Μουζάλας, ο υπηρεσιακός υπουργός, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος και παλιός σύντροφος και φίλος, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο θέμα αυτό. Όλη τη ζωή είναι από εμπόλεμη περιοχή σε εμπόλεμη περιοχή. Πραγματικά δηλαδή, δεν είναι άνθρωπος των λόγων. Έχει πει για τα 5 μέτρα αυτά τα οποία εντός των ημερών, ειδικά στην Καμισιά. Αυτέ είναι φόρμα, δεν είναι αλλιώ να κρυβόμαστε μεταξύ μα. Το τι παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν θα πω τι γνωστέ κακέ εκφράσει κανένα κλπ. Αλλά ο φράχτη ήταν. Ο φράχτη του έργου. Και η δική μα ιδέα. Δηλαδή, αυτό που είπε για τα θαλάσσια σήμερα, ο Τσίπρα είναι κάτι το αυτονόητο. Δηλαδή, μιλάμε για μια χώρα που είναι σε νησί, δεν είναι χώρα. Και να συζητά τώρα για το πώ θα προφυλάξει τα έργα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να αναπτύξουμε όλα μας στο παγκέντρο. Ευχαριστώ πολύ.